Καλησπέρα σας Είμαι ο Στέφανος ο Αλεβίζος, ψυχολόγος από το χαμόγελο του παιδιού και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη ρότα το χαμόγελο και για να είμαι ειλικρινής σε μία σειρά uh, webinar διαδικτυακών εργαστηρίων uh, με τον τίτλο Ρότα το χαμόγελο», τα οποία υλοποιούνται από το χαμόγελο του παιδιού στο πλαίσιο της ψηφιακής ακαδημίας μας, της online ψηφιακής ακαδημίας, Smile Academy. Το Smile Academy έχετε το στο νου σα, πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο μέλλον θετικά, όντα μία πλατφόρμα μέσα από την οποία ειδικοί διαφόρων ειδικοτήτων διαφόρων επαγγελματιών θα μας δίνουν συμβουλές για το πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε με ασφάλεια τα παιδιά μας σε διάφορες θεματικές όπως είναι η διατροφή, η σωματική υγεία, η ψυχική υγεία και οτιδήποτε, τα εκπαιδευτικά ζητήματα, οτιδήποτε μπορεί να απασχολεί το παιδί μας. Ξεκινάμε ένα σταθερό, μια, ένα σταθερό ραντεβού μαζί σας κάθε Παρασκευή στις 12 και μία θεματική, με μία σειρά μάλλον webinar που αφορούν τη θεματική της ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ας δούμε λίγο όμως κάτι ε, λίγο πιο έτσι, που μας κάνει πάρα πολύ περήφανους. Η Facebook, της οποίας το χαμόγελο του παιδιού έχει την τιμή να είναι ένας έμπιστος συνεργάτης σε θέματα βίας και κακοποίησης, συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο του, της ενεργοποίησης των συστημάτων Amber Alert και Missing Alert για τα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί στη χώρα μας. Πλέον λοιπόν η Facebook ξεκινά και μία προσπάθεια εκπαίδευσης των πολιτών, γονέων, παιδιών, εκπαιδευτικών, Γύρω από ζητήματα ψηφιακή ασφάλεια. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα ονομάζεται Get Digital και στην Ελλάδα έχουμε την χαρά, την τιμή και την τύχη να το υλοποιούμε εμεί στο χαμόγελο του παιδιού και έτσι θα υπάρχει μια ιστοσελίδα. Τη βλέπετε κάτω www.facebook.com facebook digital, μέσα από την οποία μπορείτε να πάρετε πληροφορίες γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια του παιδιού σε βασικούς άξονες όπως είναι η ψηφιακή ευεξία, οι ψηφιακές ευκαιρίες, η ενδυνάμωση, η δέσμευση και διάφορα ζητήματα που αφορούν την πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των γονέων. Γιατί, γιατί η διαδικτυακή συμπεριφορά, η διαδικτυακή ενασχόληση, γενικότερα το διαδίκτυο, είναι μια συνθήκη καινούρια, έτσι, σχετικά, ε, η εξέλιξη είναι πάρα πολύ γρήγορη, αλλά που αφορά όλη την οικογένεια. Το καινούρια λοιπόν μάλλον πάει στο ότι σιγά σιγά και οι ενήλικες μπαίνουν σε μια διαδικασία σταθερής χρήσης του διαδικτύου για πάρα πολλούς λόγους. Διασκέδαση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, ενημέρωση, οτιδήποτε μπορεί να μας αφορά. Το διαδίκτυο την περίοδο του COVID απο... αποδείχθηκε σωτήριο. Έτσι διευκόλυνε τις επικοινωνίες, μιλήσαμε με ανθρώπους που δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρούμε, συνεχίστη... να... να δούμε από κοντά, συνεχίστηκε η εκπαίδευση. Γενικότερα έτσι, ήταν ένα, μια πολύ σημαντική πτυχή της ζωής μας. Οι... οι γονείς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τα παιδιά με έναν άλλον τρόπο, κάπου συναντιούνται, κάπου διαφωνούν. Μπορεί να φέρει και εντάσει, μπορεί να φέρει και συγκρούσει, αλλά σε γενικέ γραμμέ το διαδίκτυο αφορά όλη την οικογένεια. Το βασικό ερώτημα που απασχολεί του περισσότερου γονεί είναι πόση ώρα. Το χαμόγελο του παιδιού έχοντα την εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056, παρένθεση την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα παιδιά, 24 ώρε το 24ωρο, 7 ημέρε την εβδομάδα, δωρεάν, Πάντα υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι για να σα ακούσουν και να βρούμε μαζί τη λύση για αυτό που απασχολεί το παιδί σα. Σε αυτή λοιπόν τη γραμμή, οι κλήσει που δεχόμαστε για το διαδίκτυο είναι πάρα πολλέ. Μάλιστα, το 2020 είχαμε. Σε σχέση με το 2019, υπήρξε μία αύξηση των κλήσεων σχετικέ με τη χρήση του διαδικτύου τη τάξη του 32,5%. Μία από τι συχνότερε ερωτήσει, ανεξάρτητα για το τι θέμα απασχολούσε για το διαδίκτυο, η μία από τι συχνότερε ερωτήσει που δεχόμασταν είναι Πόση ώρα μπορεί να είναι το παιδί μου στο διαδίκτυο. Η διαφορετικά διατυπωμένη, το παιδί μου είναι τόσε ώρε στο διαδίκτυο. Εσεί που είστε ψυχολόγος το θεωρείτε φυσιολογικό, ή θα έχει επίπτωση στη ζωή του παιδιού μου. Η αλήθεια είναι ότι στεγανά ακριβή δεν υπάρχουν. Ε, ξέρουμε από την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία και από τον. Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ότι τα παιδιά κάτω των 2 ετών δεν πρέπει να περνούν χρόνο, παθητικό χρόνο μπροστά σε μια οθόνη. Και όταν λέμε οθόνη, προσέξτε, μιλάμε για τηλεόραση, μιλάμε για λάπτοπ, μιλάμε για υπολογιστή, μιλάμε για κινητό, για το οτιδήποτε. Δεν βοηθάει και τον εγκεφαλό του. Το λέει και η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία. Τα παιδιά ηλικία από 2 έω 5 ετών, καλύτερο είναι να μην εκτίθεται σε οθόνη. Καλό, μάλλον, είναι να μην εκτίθεται σε οθόνη για περισσότερο από έναν χρόνο. Με έναν βασικό κανόνα, όσο το λιγότερο, τόσο το καλύτερο. Και επίση. Μια διάσταση αξιολόγησης του πόσο χρόνο μπορεί να περνάει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία έχει να κάνει με την εξισορρόπηση και την ισοστάθμιση άλλων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν σωματική δραστηριότητα, διατροφή και τον ύπνο. Να θυμάστε πάντα ότι πέρα από το συναισθηματικό-ψυχολογικό κομμάτι, όταν φροντίζουμε το σώμα μας μέσα από την άθληση, τη διατροφή, την υγιεινή, το. Τη, τη, τη διατροφή, την υγιεινή, τον ύπνο, όλα αυτά εξισορροπούν λίγο και το συναισθηματικό κομμάτι και άρα την, την ισορροπία που απαιτείται για να έχουμε μια ασφαλή και στο πλαίσιο του φυσιολογικού και της κοινή λογική των γονέων σε κάθε οικογένεια χρήση του διαδικτύου. Από 5 χρόνων και πάνω, από 6 χρόνων και πάνω, καλό είναι να υπάρχει ένα σαφέ, σαφής προγραμματισμό χρόνου έκθεση του παιδιού μπροστά σε μία οθόνη, στο οποίο θα είμαστε συνεπεί, θα είμαστε σταθεροί α, και με κριτήριο να μην επηρεάζεται και πάλι ο ύπνο και η διάθεσή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, αυτό που λένε οι ψυχολόγοι, γιατί όσο ξεκάθαρο είσαι από πριν για το πόση ώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και να μην κάνει συνεχώς παρενθέσεις σε αυτόν τον κανόνα, τόσο καλύτερα το παιδί θα μπορέσει να προσαρμοστεί. Αν στον κανόνα της χρήση του διαδικτύου αν μάλλον του κανόνα υπερισχύουν οι εξαιρέσει, γιατί ο γονιό νιώθει μια ασφάλεια ότι το παιδί του είναι μπροστά στην οθόνη, Οπότε όλα καλά, το βλέπω ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα έχουμε προβληματάκια. Καλό είναι από πριν, λοιπόν, η πρώτη συμβουλή που θέλουμε να κρατήσετε από εμά, είναι από πριν να συμφωνείτε με το παιδί σα τη χρήση του διαδικτύου, τη χρονική χρήση του διαδικτύου και πώς θα το ενημερώνετε ότι πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει να κλείσει τον υπολογιστή. Θα δούμε μετά και πώ συνδυάζεται αυτό και με την εκπαίδευση που πλέον έχει μπει σε έναν διαδικτυακό ρυθμό. Ε, το πόσο είναι κάτι που μπορούμε εύκολα όλοι να δούμε, όλοι να μετρήσουμε, έχουμε το ρολόι μας, παρακολουθούμε τα παιδιά, πολλές φορές υπερβάλλουμε, πολλές φορές είμαστε ελαστικοί ε, και έτσι γίνονται μετρήσεις βάσει του χρόνου. Έρχεται όμως και να, γυρίσετε, να γυρίσουμε σελίδα και έρχεται και μία άλλη οπτική που λέει μην αξιολογείτε το πόσο χρόνο... Θα σπαταλήσει το παιδί μπροστά στο διαδίκτυο αποκλειστικά και μόνο με το ρολόι σα, αλλά και με το περιεχόμενο του παιδιού. Ξέρω ότι οι περισσότεροι και περισσότερες περισσότερε που μα βλέπετε αυτή τη στιγμή, σκέφτεστε τι κάνει το παιδί στο διαδίκτυο, Παίζει παιχνίδια. Δεν είναι όμω πάντα έτσι. Πολλά από τα παιδιά ακούνε μουσική, παρακολουθούν ε, ένα μικρό βιντεάκι με απόσπασμα ταινία ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια μπορεί να διαβάσουν και ένα λογοτεχνικό κείμενο που έχει μεταφερθεί στην, ε, στο διαδίκτυο. Άρα το πόσο και το τι είναι αδελφάκια που θα πρέπει να τα συνυπολογίζετε όταν βάζετε τους χρόνους, όταν συμφωνείτε με το παιδί, τους χρόνους χρήσης του διαδικτύου. Ε, το διαδίκτυο λοιπόν είναι ένα, για να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα, μπορεί, ναι, μπορούμε να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο, όσο μπορούμε να είμαστε και στην πραγματική ζωή, στην, στην, ψηφιακή, στην in vivo ζωή μας, έτσι. Ε, δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να κινδυνεύσει εκεί που παίζει, που διασκεδάζει, που βρίσκεται σε, σε, ένα οικογενειακό έτσι, ασφαλές περιβάλλον. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι παντού. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο διαδίκτυο. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι παντού. Και όπως έχουμε, όπως έχουμε, θεσπίσει κανόνες ασφαλείας για την πραγματική ζωή για το παιδί μας και που οι κίνδυνοι δεν μας, επι, δεν μας, απαγορεύουν να αφήσουμε το παιδί μας να διασκεδάσει, να συμμετέχει σε δραστηριότητες, το ίδιο πρέπει να γίνει και στο διαδίκτυο. Να θέσουμε βασικούς κανόνες προστασίας και να μην αποκόψουμε το παιδί από το διαδίκτυο όπου είτε μας αρέσει είτε όχι, το λέω λίγο περίεργα, εννοώ ότι είτε θέλουμε να το αποδεχθούμε είτε δεν θέλουμε να το αποδεχθούμε, τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι γεννημένα μέσα στο διαδίκτυο, είναι η φύση τους μέσα στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε προσπάθεια αποκοπής των παιδιών από το διαδίκτυο δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, οι κίνδυνη δεν είναι λίγοι. Όπως βλέπετε, μπορεί να εκτεθεί σε κινδύνους περιεχομένου, Πορνογραφία, ακατάλληλη γλώσσα, κοινών βία που δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία του. Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι στην επικοινωνία, στο χαμόγελο του παιδιού και στη γραμμή 1056. Χειριζόμαστε καθημερινά ζητήματα εκφοβισμού, παρενόχληση μέσω διαδικτύου, προσέλκυση παιδιών μέσω διαδικτύου, αλλά και τη ίδια τη συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή, μπορεί και το ίδιο το παιδί να, επιδεικ... να... να δείξει μια συμπεριφορά κινδύνου ε... μέσα στο διαδίκτυο. Άρα. Έχοντα όλα αυτά, πάμε να δούμε πώ μπορούμε ε, με μία σειρά πέντε webinar κάθε Παρασκευή να τα αντιμετωπίσουμε. Ε, στο σημερινό webinar θα τα πιάσουμε λίγο από την αρχή, μιλώντα για την ψυχική ευεξία και αναλύοντα λίγο αυτή την ενότητα, το πώ μπορώ να δημιουργήσω ένα ασφαλέ περιβάλλον στο ξεκίνημά μου, ξεκινώντα να περιηγούμε το, α, το διαδίκτυο, τι ιστοσελίδε κοινωνική δικτύωση ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που ετοίμασα η Facebook στο πλαίσιο της εκστρατείας Get Digital, ένα βίντεο πάρα πολύ σημαντικό που θα σας δείξει λίγο και αυτή την ενότητα στην ισοσελίδα που είδαμε στην αρχή. Να δούμε λίγο το βίντεο. When your children are young, they love to explore. It's how they learn. And they love to get into anything and everything they can. You do your best to guide them away from risks and towards life's great new adventures. But before you know it, they're pedaling away on their own personal journeys. The lessons you've already taught them will help them navigate the world, both offline and online. Your words of wisdom and steady support have been preparing them for this all along. Before letting your children head off into the world, you gave them the skills they need to explore it safely, like. How to look after their health and security. How to keep their balance no matter what comes their way. How to be resilient and keep going after a fall. These skills work online too. In fact, you're probably already helping your children practice the digital wellness habits they need to feel safe, healthy, and happy online. Or perhaps you've helped them create a plan to balance their time on devices with family, homework, and other responsibilities. Maybe you've helped them practice self control when responding to upsetting or hurtful online comments. Using these and other digital wellness habits can help increase children's confidence and resiliency while online and contribute to their overall sense of well being. If you're thinking, actually, I haven't talked to my children about digital wellness, don't worry. Remember, you've been teaching them these skills offline. And whenever you're ready to take it online we're here to help you navigate the journey ahead at facebook.com slash fbgetdigital visit to get digital wellness resources that will help keep your children's time online healthy and happy <speaking in English> Έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά οι γονεί στην offline ζωή των παιδιών σα, στην πραγματική ζωή των παιδιών σα. Τα παιδιά δεν μιλάνε σε ξένου, δεν προσεγγίζουν ξένα αυτοκίνητα, έχουν αναπτύξει ένα σύστημα κανόνων αυτοπροστασία και τώρα είναι η στιγμή να το κάνουμε και online αυτό. Ε, ήδη το έχετε κάνει περισσότεροι ήδη και οι περισσότερες. Το, συνεχίζετε να το κάνετε και για όσους θέλετε βοήθεια είμαστε εδώ εμείς, το χαμόγελο του παιδιού, η γραμμή 1056, για να, το chat 1056 για τα παιδιά που μπορούν να μας βρουν και μπορούμε να αναξιοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία για το καλό των παιδιών μας. Ε, θα συνεχίσουμε την παρουσίαση και θέλω να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας υποβάλλετε οποιαδήποτε ερώτηση, όχι μόνο στη γραμμή τη 1056, αλλά και κάτω από το βίντεο, στα σχόλια και στο τέλος του βίντεο συγκεντρώνοντας όλες τις ερωτήσεις, εμείς θα τις απαντήσουμε. Συνεχίζοντας λοιπόν λίγο παρακάτω, θα ξεκινήσω με το κομμάτι του πώς συνδεόμαστε με ασφάλεια μέσα στο διαδίκτυο. Ξεκινώντα την κουβέντα στην πραγματικότητα με το παιδί μα για το διαδίκτυο. Όταν έφτιαξα την παρουσίαση, ο συνάδελφό μου που μα βοηθάει εδώ με τα τεχνικά αναρωτήθηκε: Ο Σοκράτη που κολλάει, Μιλάμε τώρα για το διαδίκτυο, ο Σοκράτη και αιώνε πίσω, πώς αυτέ οι δύο έννοιε ε, παντρεύονται, Η αλήθεια είναι ότι ο Σοκράτη έχει πει μια βασική αλήθεια που ισχύει και για το διαδίκτυο, Ότι τι απαντήσει τι έχουμε μέσα μα. Ε, ξεκινώντας λοιπόν αυτή τη σειρά των webinar, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μα δύο βασικά αξιώματα. Πρώτον, τα παιδιά ξέρουν σε γενικέ γραμμέ και το μεγαλύτερο μέρο των παιδιών ξέρουν πολλά περισσότερα για το διαδίκτυο από ότι οι γονείς του. Έτσι. Και το δεύτερο, αυτό που έχουμε πει, ότι τα παιδιά έχουν γεννηθεί μέσα στο διαδίκτυο και δεν, δεν είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε απαγόρευση χρήση του διαδικτύου. Απαγόρευση, όχι οριοθέτηση. Έτσι. Ε, δεν, είναι, δεν, είναι, ρεαλιστική. Άρα, ξεκινώντα, μιλώντα για πράγματα που πιθανόν δεν έχουμε απαντήσει, και εγώ το σκέφτομαι πολλέ φορέ ότι σε πολλά πράγματα που με ρωτάει. Που με ρωτάνε τα νύψια μου, έτσι, παιδιά από τα σχολεία, ανα, αναρωτιόμαστε ε, γιατί, έτσι, τι συμβαίνει. Μα με ρωτάει για, γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό και η απάντηση δεν είναι εύκολη. Σκεφτείτε ότι η απάντηση μπορεί να περιέχεται και στην ερώτηση του ίδιου του παιδιού. Ξεκινώντα δηλαδή μια κουβέντα με το παιδί, ρωτώντα το, το ότι εσύ γιατί το πιστεύει αυτό, μπορεί από μόνο του να δώσει την, την απάντηση. Τα παιδιά έχουν ακούσει από το σχολείο, έχουν ακούσει από το χαμόγελο του παιδιού. Το χαμόγελο του παιδιού από το 2007 μπαίνει στα σχολεία. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με τη δική σα βοήθεια και συνεργασία. Μπαίνουμε μέσα στα σχολεία και μιλάμε στα παιδιά του. Δίνουμε ρεθίσματα, μιλάμε στα παιδιά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το γιατί μπορεί να το έχουν ήδη δομήσει μέσα του, απλά να μην του έχει δοθεί η ευκαιρία να το εκφράσουμε. Άρα, μία ερώτηση. Γιατί πιστεύει ότι η κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων ε, μπορεί να είναι επικίνδυνη ή γιατί μπορεί να δίνοντα το Wi-Fi σε μια οικογένεια. Μπορεί όλο αφ... το Wi-Fi σε μια οικογένεια. Το Wi-Fi τη οικογένεια να το δώσει σε τρίτο άτομο. Γιατί αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Η ίδια η απάντηση του παιδιού θα μα καθοδήγήσει. Το ίδιο το παιδί θα μα πει, γιατί είναι επικίνδυνο και εμεί θα χτίσουμε ακριβώ πάνω στο λόγο του παιδιού. Μόνο τότε το παιδί θα μπορέσει να το κατανοήσει, να το καταλάβει και κυρίω να το εφαρμόσει και να το υλοποιήσει. Μιλώντα για του κωδικού πρόσβαση, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα πάντα το εξή. Σκεφτείτε το διαδίκτυο σαν το σπίτι, σαν μια γειτονιά, σαν έναν χώρο, σαν μια χώρα, οτιδήποτε, ένα χωριό, στο οποίο έχουμε ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι τι είναι, το email μου, τα ιστοσελίδε κοινωνική δικτύωση ή οτιδήποτε άλλο. Για να μπω σε, αυτά, α, σε αυτό το οίκημα, το διαδικτυακό μου οίκημα, χρειάζομαι ένα κλειδί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα κλειδί. Ε, Μπαίνοντα λοιπόν σε αυτό το, το σπίτι, αυτό το κλειδί είναι ο κωδικός πρόσβασης. Αυτό που συμβουλεύουν όλες οι εταιρείες, αυτό που συμβουλεύουν οι πάντες, είναι για κάθε α, διαδικτυακή μα δραστηριότητα να υπάρχει και ένα διαφορετικός κωδικός. Αναρωτιέται κανείς ποιος, γιατί, α, αν έχω έναν κοινό για όλους, μπορεί να είναι πάρα πολύ εύκολο. Ε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ε, πολύ εύκολα θα μπαίνω από την μία εφαρμογή στην άλλη και έτσι δεν θα δημιουργείται πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι για κανόνε ασφάλεια πρέπει να έχουμε διαφορετικούς κωδικούς. Τι σημαίνει αυτό, γιατί μάλλον συμβαίνει αυτό, σε περίπτωση που παραβιαστεί μία από τι ψηφιακές μας δραστηριότητες και κάποιος χακάρει, όπω λένε τα παιδιά και οι ειδικοί, ή τέλο πάντων παραβιάσει την τον κωδικό μα για τι ιστοσελίδε κοινωνική δικτύωση και έτσι έχει τον κωδικό μα, οι υπόλοιπε δραστηριότητε που έχουν διαφορετικό κωδικό πρόσβαση θα παραμείνουν ασφαλεί. Αν υπάρχει ο ίδιο κωδικό πρόσβαση, τότε τίθεται όλη η ψηφιακή ζωή του παιδιού και του ενήλικα σε κίνδυνο. Ε... Έτσι λοιπόν, μπαίνοντα σε αυτό το σπίτι με τον κωδικό μα, έναν ισχυρό κωδικό, είμαστε καλά. Τώρα θα σα μεταφέρω στην τάξη, όπου συζητώντα με τα παιδιά για του κωδικού πρόσβαση, πάντα λέω στα παιδιά ότι καλό είναι ένα μέλο τη οικογένεια που εμπιστεύεστε πολύ, το μεγαλύτερο αδελφάκι σα, ο μπαμπά, η μαμά, ο παππού, η γιαγιά, να έχει αντικλείδη για αυτό το σπίτι. Να έχει ε, και αυτό σε ένα χαρτί τυπωμένο, ή αυτή σε ένα χαρτί τυπωμένο τον κωδικό πρόσβαση. Γιατί. Πάντα, πάντα, πάντα επενερχόμαστε στην έννοια του σπιτιού. Όπω για το σπίτι μα, οι περισσότεροι ρωτάω τα παιδιά, χωρί να χρειάζεται να μου απαντήσουν, σκεφτείτε ποιοι έχουν κλειδί του σπιτιού. Τα μέλη που μένουν μέσα, μαμά, μπαμπά, παιδιά, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που εμπιστεύεται, όλοι οι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι που εμπιστεύεται, που εμπιστεύεται η μαμά και ο μπαμπά ή και εμεί, και μπορούν να μπουν στο σπίτι όταν εμεί αποουσιάζουμε, σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Αυτό το αντικλείδι είναι μια δικλείδα ασφαλείας. Ο παππούς, η γιαγιά, ο γείτονος που έχει το κλειδί δεν θα μπει ενώ είμαστε εμείς μέσα στο σπίτι ή ενώ λείπουμε. θα μπει μόνο όταν είναι άτομο εμπιστοσύνης και θα μπει μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος. Το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο. Εγώ πολλέ φορέ λέω στα παιδιά ότι γράψτε τον κωδικό σα σε έναν φάκελο, σφραγίστε τον για να ξέρετε ότι δεν τον έχει ανοίξει, δώστε τον στη μαμά και στον μπαμπά και εκείνο ή εκείνη θα το αξιοποιήσουν μόνο όταν νιώσουν ότι βρίσκεστε σε κίνδυνο ή όταν, όταν εσεί του ζητήσετε βοήθεια. Άρα μην ξεχνάτε ότι για κάθε σπίτι χρειαζόμαστε και το αντικλείδη μα. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί, από το πιο απλό που μπορεί να το ξεχάσω. Έτσι έτσι απαντώντα και στη δεύτερη ερώτηση, αυτέ είναι οι καταστάσει που μπορεί να σου ζητήσω, μάλλον ποιε είναι οι καταστάσει που μπορεί να σου ζητήσω του κωδικού σου και άρα να του χρησιμοποιήσω όταν είσαι σε κίνδυνο. Ε, πάμε να δούμε όμω πόσο ασφαλέ είναι αυτό το κλειδί. Για να δούμε, για το σπίτι μα, ο ασφαλιστή έχει φροντίσει, ο κατασκευαστή, έχει φροντίσει να μα φτιάξει ασφαλή κλειδιά, μοναδικά και αντικλείδια μπορούμε να βγάζουμε μόνο εμεί. Πάμε να δούμε αν, επειδή τα κλειδιά για αυτά τα σπίτια τα φτιάχνουμε μόνοι μα, πάμε να δούμε το know-how. Πώ μπορούμε εμεί να φτιάξουμε μόνο μα ασφαλή κλειδιά. Απαντώντα, χρησιμοποιώ τον ίδιο κωδικό πρόσβαση για, πάνω από ένα πράγμα. Ναι. Υπάρχει κάποιο αριθμό στον κωδικό πρόσβαση, όπω η ημερομηνία γέννηση, που θα μπορούσε να εύκολα να μαντέψει κάποιο, δηλαδή κάποιο αριθμό που είναι γνωστό στου άλλου. Η ημερομηνία γέννησή μου, ο αριθμό τηλεφώνου μου ή κάτι άλλο, ο αριθμό τη διεύθυνσή μου, ο ταχυδρομικό κώδικα. Ναι. Ε, το, ο κωδικός περιέχει και το όνομά μου, ναι. Δεν είναι ασφαλής. Η κωδική που εύκολα μπορεί κάποιος να μαντέψει ή δύσκολα, αλλά μπορεί να μαντέψει, μπορεί να βασιστεί κάπου και να αρχίσει να παίζει για να μαντεύει πράγματα, δεν είναι ασφαλής. Ποιος κωδικός είναι, α, ε, είναι ασφαλής, θα το πάω από, πάνω προς τα, από κάτω προς τα πάνω. Καταρχάς, οι κωδικοί μας πρέπει να περιέχουν γράμματα, σύμβολα και ψηφία ανακατεμένα μεταξύ, μας, μεταξύ τους, πεζοκεφαλαία, με, με, με οποιονδήποτε ευρηματικό τρόπο μπορεί να βρει κάποιο και να είναι τουλάχιστον 7 χαρακτήρες. Να ξέρετε ότι ο κανόνας είναι ότι όσο πιο μακροσκελές είναι, ένα μακροσκελής είναι ένας κωδικός ασφαλείας, το, ένας κωδικός πρόσβασης, τόσο πιο ασφαλής είναι. Ε, είναι δύσκολο να τους μαντέψει δεν υπάρχει κάποιο. Δεν, δεν είναι το όνομά μου, ας πούμε, με αριθμού ή, ή το επίθετό μου ή διεύθυνσή μου είναι κάτι το οποίο μπορώ εύκολα να αναγνωρίσω μεν εγώ προσωπικά, είναι κάτι δικό μου, αλλά δεν είναι γνωστό στους τρίτους. Δεν του αποκαλύπτουμε σε κανέναν παρά μόνο στα άτομα που χρειαζόμαστε για ασφάλεια. Και πρέπει να το θυμόμαστε εύκολα. Και να θυμάστε ότι ο κωδικός, λένε πάρα πολλοί ειδικοί, ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι σαν την οδοντόβουρτσα. Αν χρησιμοποιείς την ίδια για πάνω από τρει μήνε, μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους. Καλό είναι ανά περίπου τρει μήνε περιοδικά να ξεχνάμε τον κωδικό, εννοώ να ξεχνάμε να τον αλλάζουμε, να τον διαγράφουμε, να φτιάχνουμε ένα καινούριο. Έτσι, ε, ενισχύοντα την ασφάλεια πρόσβαση στα μέσα κοινωνική δικτύωση αλλά και σε όλη την ψηφιακή μου δραστηριότητα, τα βασικά πρώτα βήματα που ακολουθούμε για το διαδίκτυο. Μπαίνοντα λοιπόν και κυρίω για αυτή η ενότητα τη ψηφιακή ευεξία του Get Digital έχει να κάνει κυρίω με τι ιστοσελίδε κοινωνική δικτύωση. Το πρώτο πράγμα που κάνουν τα παιδιά με το που μπουν είναι να φτιάξουμε έναν κωδικό ισχυρό, είδαμε πώ φτιάχνουμε, και το δεύτερο είναι να επικοινωνήσουν, να βρουν του φίλου του, να βρουν τι φίλε του. και έτσι κάνουν αιτήματα φιλία. Ένα ζήτημα που προκύπτει εδώ πέρα πολλέ φορέ είναι Πού στέλνω αιτήματα φιλία και από ποιον δέχομαι αιτήματα φιλία. Γενικά να ξέρετε ότι τα παιδιά πρέπει να ξέρουν, μάλλον πρέπει να ξέρετε ότι η δραστηριότητα όχι μόνο των παιδιών αλλά και των ενηλίκων για του φίλου έχει πολύ χαλαρά όρια μέσα στην ψηφιακή δραστηριότητα. Παρατηρούμε δηλαδή ότι πολύ εύκολα κάποιο ή κάποια μπορεί να δεχθεί έναν φιλ, ένα άτομο που δεν ξέρει με συγκεκριμένα κριτήρια. Παραδείγματο χάρη η εξωτερική εμφάνιση ή ο αριθμό των κοινών φίλων. Κανένα από τα δύο δεν είναι ασφαλή. Ε, Όσου κοινού φίλου και να έχουμε με κάποιον, αν δεν το ξέρουμε στην πραγματική ζωή, δεν το ξέρουμε και στο διαδίκτυο. Ε, Πολλέ φορέ τα παιδιά εξοικειώνονται με τα άτομα, και όχι μόνο τα παιδιά, σκεφτείτε και οι ενήλικε που με ακούτε. Ξεκινάει κάποιο να μα μιλάει, κάποιο άγνωστο άτομο, πρώτη, δεύτερη κουβέντα, τρίτη κουβέντα, πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, και ξαφνικά αυτό το άτομο αρχίζουμε να νιώθουμε οικία και νιώθουμε ότι είναι δικό μα άτομο. Το, ο εγκέφαλό μα δεν τον αναγνωρίζει πια σαν ξένο. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τον κανόνα. Όσε φορέ, όσου κοινού φίλου και να έχουμε με κάποιο άτομο, όσα μηνύματα και να μα στείλει, δεν είναι φίλο μα, δεν τον αποδεχόμαστε. Πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρω. Θέλει σταθερή επικοινωνία με τα παιδιά. Θέλει να παίρνουμε ενδεικτικέ περιπτώσει και να συζητάμε με τα παιδιά γιατί το δέχτηκαν φίλο αν τους έκαναν να αισθανθούν άβολα ή οτιδήποτε άλλο, πώς θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μόνο με τους φίλους τους, τα ίδια τα παιδιά πάλι να μας δώσουν τη λύση. Το άλλο που κάνουν είναι να ακολουθούν διάσημους φίλους τους, θαυμαστε... καλλιτέχνες, ποδοσφαιριστές, διάσημα άτομα τα οποία τα παιδιά θαυμάζουν. Η διαγραφή, πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ότι μπορούν να διαγράψουν ένα φίλο τους ή μία φίλη τους από τις τα... διστροφιλίδες κοινωνικής δικτύωσης. Θα το δούμε και σε επόμενα webinar. Το μπλοκάρισμα είναι μια πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα, κυρίω στην έννοια του εκφοβισμού. Μια δραστηριότητα που τα παιδιά πρέπει να ξέρουν όταν κάποιο τα εκφοβεί στο διαδίκτυο, τα παρενοχλήσει ή οτιδήποτε άλλο, είναι ότι δεν τον διαγράφω απλώ, όπω λέει πάνω το πάνω bullet, αλλά τον μπλοκάρω. Κόβω κάθε δυνατότητα επικοινωνία αυτού του ατόμου με το παιδί. Αναφορέ. Μπορώ να κάνω αναφορές, να δείξω στο παιδί μου πώς μπορώ, θα τα δούμε στην πορεία των webinar και live, διαβαίνοντας διάφορες ιστοσελίδε, πώς μπορώ να αναφέρω ένα άτομο ότι με έκανε να αισθανθώ άβολα, είπε πράγματα που δεν συνάδουν με την ηλικία μου, με προσέγγισε με άλλους σκοπούς. Και διαδικτυακά μπορεί να γίνει αυτό, αλλά μια που είμαστε και εδώ πέρα μαζί μας, σας θυμίζω, η γραμμή 1056 είναι στη διάθεσή σας, 24 ώρες στο 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, κοινωνική λειτουργία και ψυχολόγια για να μα αναφέρετε οτιδήποτε, οποιαδήποτε δραστηριότητα α, δυσκολεύει το παιδί σα. Και φυσικά τι έννοιε τη ανέρεση και τη διαγραφή. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να πείτε στο παιδί. Αυτά τα έξι βασικά σημεία. Α, ένας ένα άλλο δείκτη για τα άτομα που μα προσεγγίζουν για του φίλου είναι άτομα που δεν γνωρίζω αλλά μου ζητούν χρήματα, που ζητούν προκα... κάποια προκαταβολή για να εξασφαλίσουν κάποιο δάνειο για να λάβω κάποιο βραβείο, άτομα που στηρίζουν την εφίλη συγγενεί που δεν του ξέρω και αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, μηνύματα με πάρα πολλά ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, γιατί αυτό υπονοεί ότι είναι ένα βασικό κείμενο μεταφρασμένο από τα αγγλικά στα ελληνικά ή από οποιαδήποτε γλώσσα στα ελληνικά, άρα δεν υπάρχει κάποιο φυσικό αποστολέα μηνύματα τα οποία περιέχουν κακόβουλα και αδικαιολόγητα σχόλια και προθέσεις απέναντι σε ένα παιδί ή σε έναν ενήλικα. Αυτές είναι βασικές, και αυτές είναι βασικές ενδείξεις για να διαγράψουμε, να μην δεχθούμε αρχικά κάποιον φίλο και να τον διαγράψουμε αν κατά λάθο τον δεχθήκαμε ή από ατύχημα ή τέλος πάντων ένα παιδάκι πάνω μέσα στην, στον παρορμητισμό του δέχτηκε ένα άτομο το οποίο δεν είναι στην πραγματική ζωή φίλος του. Μια δεύτερη και εδώ θα θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Μια δεύτερη διαδικασία που θέλουμε σήμερα να τονίσουμε είναι η διαδικασία και οι κανόνες της κοινοποίηση. Εγώ πολλές φορές λέω στα παιδιά, μου λένε τα παιδιά ότι μα είναι ο προσωπικός μου χώρος στο διαδίκτυο. Ό,τι θέλω, θα ανεβάσω. Κανένα δεν έχει δικαίωμα να μου το πάρει. Οτιδήποτε άλλο, προσωπικό χώρο, ιδιωτικό. Κυκλοφορούν και διάφορα κειμενάκια που λένε ότι απαγορεύω ρητά τη χρήση των στοιχείων ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, τα προσωπικά μα δεδομένα είναι εκτεθειμένα στο διαδίκτυο. Ε, Βασικό κανόνα: Ό,τι μπαίνει στο διαδίκτυο δεν βγαίνει ποτέ. Ακόμη και να το διαγράψουμε, κάπου, κάπου, κάπου πάει και και κάθεται και έτσι ένας έμπειρος χρήστης, ένας έμπειρος επαγγελματίας μπορεί να το ανασύρει. Ό,τι συνομιλία έχουμε κάνει, μέσα από χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, μέσα από το Viber, μέσα από διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας, δεν σβήνονται ποτέ. Αυτό πρέπει να το ξέρουν τα παιδιά. Ό,τι κάνω στο διαδίκτυο δεν σβήνει ποτέ. Και χάνεται και η έννοια της ιδιωτικότητας. Πολλέ φορέ, όταν τα παιδιά μου λένε για του ιδιωτικού χώρου, αυτό που του απαντάω είναι το διαδίκτυο είναι προσωπικό μου χώρο μεν, με, αλλά όσο είναι και το μπαλκόνι του σπιτιού μου. Ε, δηλαδή, βγαίνω στο μπαλκόνι του σπιτιού μου και με βλέπουν οι γειτονέ μου, που ξέρω ότι θα με δούνε, οι φίλοι μου δηλαδή στο Facebook, μπορεί να με δουν όμω οι φίλοι των γειτόνων μου που έχουν επισκεφτεί του γείτονε, χωρί να το ξέρω εγώ και χωρί να ξέρω ποιοι είναι, άρα οι φίλοι των φίλων μου. Ε, μπορούν να με δουν άτομα που περνούν από κάτω ή από γειτονικά σπίτια που εγώ δεν τους ξέρω, άγνωστα άτομα. Μπορούν να με φωτογραφίσουν, μπορούν να με τραβήξουν βίντεο, να κάνουν πράγματα εν αγνία μου που αφορούν εμένα, να μου πετάξουν κάτι. Άρα, όσο ιδιωτικό χώρο είναι το μπαλκόνι του σπιτιού μα, άλλο τόσο είναι και το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο δεν υπάρχει η έννοια τη ιδιωτικότητα. Άρα, προσέχουμε πάρα πολύ τα στοιχεία που κοινοποιούμε, τα δικά μα τα στοιχεία που κοινοποιούμε μέσα στο διαδίκτυο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει καμία, α, καμία ιδιωτικότητα. Έτσι. Οι τρεις αυτές ερωτήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν α, στο να ξεκινήσουμε μια κουβέντα με το παιδί μας σχετικά με όλο αυτό το κομμάτι της κοινοποίηση και, προσ... και πώς μπορούμε εμείς να προστατευτούμε. Ε, εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας α, συνάντηση. Α, γύρω από την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Όπως σας είπα, δεν είναι μεμονωμένα τα webinar, έχουν μία συνέχεια, άρα πιθανά και να που έχετε σήμερα να καλυφθούν στην πορεία των webinars uh, και του, το Get Digital. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε μέσα στο, στη σελίδα uh, της Facebook Get Digital, αλλά την, uh, το, το, τη webpage, facebook.com κάθετος FB Get Digital, αλλά και στην ιστοσελίδα του χαμόγελου του παιδιού. Βασικές πληροφορίες και για την κοινοποίηση και για τους κωδικούς ασφαλείας που θίξαμε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό το εργαλείο, θα τα πούμε και την άλλη Παρασκευή, να δούμε... Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Ε, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το κομμάτι, των, ε, το κομμάτι του σημερινού webinar. Ξαναλέω, θα υπάρξουν και επόμενες θεματικές. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη συμμετοχή σας και για την κοινοποίηση που κάνατε στο διαδίκτυο προκειμένου να φανεί αυτή η προσπάθεια σε όσο περισσότερου γονεί γίνεται. Αυτό είναι και το, αυτός είναι και ο στόχο άλλωστε, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε όλου του γονεί με οποιονδήποτε τρόπο. Είμαστε εδώ μέσα από τη γραμμή 1056, μέσα από το chat. Σε λίγο θα δούμε και τι ερωτήσει σα για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα πλαίσιο στι απαντήσει. Το Get Digital θα συνεχίσει, όπως είπαμε, με με webinar, με διάφορες δραστηριότητες. Το χαμόγελο του παιδιού, το Smile Academy, θα εντάξει μέσα στα εκπαιδευτικά του προγράμματα και εκπαιδευτικά εργαστήρια για την ψηφιακή δραστηριότητα των παιδιών αλλά και των γονέων. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία μας ανησυχούν στα παιδιά είναι συμπεριφορές που κάνουν οι ίδιοι οι γονείς. Οι ίδιοι οι γονείς. Έτσι. Άρα... Σκεφτείτε λίγο το παράδειγμά σα. Σκεφτείτε πώ εσεί παρακολουθείτε το πώς εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο. Πολλά παιδιά αντιγράφουν τη συμπεριφορά των γονέων, ε, όσο μικρά ή μεγαλύτερα κι αν είναι. Και μια, μια αφορμή. Από πόσο χρονών, λέει ο κύριο Θανάση, από πόσο χρονών θα πρέπει να είναι ένα παιδί στο διαδίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι, μιλώντα πριν για τι οθόνε, είδαμε ότι από έξι χρονών και πάνω τα παιδιά αρχίζουν αρχίζουν και λειτουργούν. Μία έρευνα που έκανε η Focus Bar μας έδειξε, για λογαριασμό του χαμόγελου έδειξε ότι το 85% του, του, του διαδικτύου έχει, μάλλον έχει πέσει η έναρξη χρήση του διαδικτύου σε προσχολική ηλικία. Άρα το πρέπει με το τι γίνεται θα πρέπει λίγο να, να συμφωνήσουμε. Το σημαντικό είναι να ακολουθούμε τους κανόνες κάθε δραστηριότητας, κάθε ψηφιακής δραστηριότητας που έχουμε να ακολουθούμε τους κανόνες. Δηλαδή, μία εφαρμογή λέει ότι δεν επιτρέπεται για παιδιά άνω των 15 ετών, για παιδιά κάτω των 15 ετών, για κάτω των 13 ετών ή οτιδήποτε άλλο. Καλό είναι να διαβάζουμε μαζί με τα παιδιά μας τους κανόνες χρήσης μιας εφαρμογής. Είναι άλλο να τους λέμε δεν επιτρέπεται και είναι άλλο να το βλέπουν γραμμένο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τα άλλα, Πλέον το διαδίκτυο επειδή έχει μπει στη ζωή μας, υπάρχουν δραστηριότητες κατάλληλες ηλικιακά για όλα τα παιδιά. Απλά μην παραβλέπετε το, το σηματάκι που λέει ποια δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε παιδί. Είναι σαν τα, σαν τα video game που είναι κάποια video game για παιδιά άνω των 18 ετών. Και οι γονεί λένε δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Α είναι 12 χρονών, δεν πειράζει. Α παίξει. Καλό είναι επειδή αυτά τα όρια έχουν τεθεί για κάποιον λόγο να τα σεβαστόμαστε. Ποια θα λέγατε ότι είναι η κατάλληλη ηλικία, λέει ο κύριο Βαγγέλης. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία ο, έτσι ώστε να αφήσουμε λίγη περισσότερη ελευθερία στο διαδίκτυο. Προφανώ αναφέρεται στα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ε, αναπτυξιακά μιλώντα, νομίζω ότι η εφηβεία, πάντα όμω ανάλογα, γιατί δεν είναι η ηλικία 13 και πάνω, είναι το αναπτυξιακό στάδιο. Πόσο όριμο είναι το παιδί μου για να το εμπιστευτώ. Ένα παιδί που το εμπιστεύομαι να βγαίνει ε, έξω μόνο του, να παίζει με του φίλου του, μου έχει γεννήσει αυτή την εμπιστοσύνη και τη δικαιώνει, είναι και το παιδί που μπορεί να κινείται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, αφού του δώσω όμω και ε, τι κατάλληλε συμβουλέ. Ή να βρούμε εμεί ένα πεδίο, ένα κοινό τρόπο με τον οποίο θα μπορώ να ελέγχω συζητώντα μαζί του. Η έχοντα του κωδικού πρόσβαση να βρούμε εμεί ένα κοινό πεδίο συνεργασία, Νομίζω ότι όλε οι ερωτήσει σα έχουν να κάνουν με την ηλικία. Μη σκέφτεστε μόνο με αριθμού. Σκεφτείτε και πό τι εμπιστοσύνη σα γεννάει ένα παιδί και πόσο ρηψοκίνδυνη ή όχι είναι η συμπεριφορά του. Ε, στην εφηβεία, έτσι κι αλλιώ, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Υπάρχει η αυτονομία, τα παιδιά ζητούν την αυτονομία του. Πρέπει όμω με κάποιον τρόπο να θέσουμε την οριοθέτηση, όπως την έχουμε θέσει και στην πραγματική ζωή. Λοιπόν, ε, εδώ θα τελειώσει, θα ολοκληρωθεί το σημερινό μας webinar. Α, ραντεβού την άλλη Παρασκευή στις 12 η ώρα. Μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι. Καλείτε το χαμόγελο του παιδιού, τη γραμμή 1056. Τα μικρά παιδιά, μιλήστε τους για το, φε, για το chat 1056 που θα βρείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, να μας επικοινωνήσουν ό,τι ακριβώς χρειάζονται πάντα θα είμαστε εκεί για εκείνα. Get Digital, Facebook, το χαμόγελο του παιδιού. Σας ευχαριστούμε πολύ.